Βίκυ, εδώ τώρα, άμα θες, ναι. Χρειάστηκε να την υπερασπιστείς πρόσφατα. Τα ξέρεις εσύ την αλήθεια. Φτάνει. Δεν χρειάζεται να υπερασπιστείς κανέναν. Γιατί ο χρόνος δείχνει. Πολύ όριμη απόφαση. Μα δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Για φαντάσου σε κάθε έγκλημα να βγαίνεις, ας πούμε, να απαντούσες ναι. ότι όχι, δεν έτσι είναι, έτσι είναι, αλλιώς όχι, γιατί το χτίσες έτσι, αφού ξέρεις ότι... Άντε, εσύ έχεις την οριμότητα. Η Δανάη είναι πιο συγκροτημένη, ναι. σε πληροφορώ από εμένα. Η Δανάη είναι αυτή που μου λέει ότι δεν πρέπει να έχεις χρόνο για αυτούς που σε μισούν, να σπαταλάς το χρόνο σου αγαπώντας αυτούς που σε αγαπούν. Mm. Και έχει τόσο δίκιο. Ναι, αλλά θα βγάλεις νύχια άμα κάποιος πειράξει το παιδί σου, παιδί μου. Γενικώς και στο σχολείο και στο αυτό και αργότερα. Να σου πω δηλαδή... κάτι. Δεν είναι σωστό και δεν μου το επιτρέπει και η Δανάη και νομίζω σωστά δεν μου το επιτρέπει. Διότι ναι, θα μπορούσα να το κάνω, αλλά δεν χρειάζεται να την υπερασπίσω. Ξέρει τόσο καλά να υπερασπίζεται τον εαυτό της. Και εγώ γνωρίζω τόσο καλά την ποιότητα του χαρακτήρα της Δανάης, που πραγματικά θα ήταν κουτό. Πήγα να κάνω κάτι αυθόρμητα και με. Μου είπε, όπα, ηρέμησε. Γιατί. Ναι. Μα γιατί. Ο κόσμος δεν ξέρει.